κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του www.trekalakatsu.gr. Είμαι ο Χιλιάς Γραβάνης, άλλη μια διαδικτυακή. Συνεχίζουμε τις διαδικτυακές. Αρχίζουμε να επιστρέφουμε σε κάποια κανονικότητα με τις διαζώσεις. Σήμερα δίπλα μου βλέπουμε, έχω την κυρία Μαρία Ζιάκα, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων. Καλησπέρα για από μένα. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Τις πρώτες που έχουμε καιρό που τα λέμε. Εν τέλει τα καταφέραμε να γίνει αυτό το αφιέρωμα. Έτσι να πούμε δύο λόγια για το σύλλογο, να μάθουν και αυτοί που δεν γνωρίζουν. Πότε ξεκίνησε, πότε ιδρύθηκε ο σύλλογος. Ο Σύλλογος Τρικαλινών Ζωγράφων ξεκίνησε από κάποιους ερασιτέχνες, επαγγελματίες σε άλλα επαγγέλματα, έμποροι, δικηγόροι, γιατροί. Και από το 1984. Το 84. Έχουμε, ναι, έχουμε, πάμε για τα 35 χρόνια τώρα. Ιστορικός πολύ. Ναι. Γιορτάσαμε τα 30 χρόνια το 2014, πολύ οπότε ωραία. Ελπίζω και τα 35 να τα γιορτάσουμε και αυτά. Μάλιστα, με εννοείται, δεν ήταν αυτή να αναφέρουμε και τα ονόματα τους. Δεν πρέπει να έχω φέρει τις σημειώσεις μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ονόματα, όπως είναι ο Χασιώτης, ο Σταμάτης, παλιά ονόματα, οικονόμου, ας πούμε, των Τρικάλων. Από τα ιδρυτικά μέλη σήμερα υπάρχουν, είναι ο Πέρκας, ο Βασίλης ο Πέρκας, είναι η Ζωζόη του Ρίμπαμπα, γνωστή στα Τρίκαλα και μη εξαιρεταία και εξαιρετική ζωγράφος. Πολύ ωραία. Ξεκινήσανε να κάνουν ένα σύλλογο με στόχο να προσφέρουν στην τρικαλινή κοινωνία μέσω της ζωγραφικής, όχι μόνο, οικαστικός είναι ο σύλλογος, όχι μόνο ζωγραφική, έτσι, όλες οι οικαστικές τέχνες, ούτως ώστε να ανεβεί το πνευματικό, ας το πούμε, επίπεδο, το πολιτιστικό επίπεδο, με στόχο κυρίως την νεολαία, να εξοικειωθεί η νεολαία με την τέχνη γενικότερα, να δείχνει ενδιαφέρον μέσω των εκθέσεων και όλα τα σχετικά και μάλιστα τα πρώτα χρόνια την ίδρυση του συλλόγου, μέσω της επαφής με το Δήμο, είχε παραχωρηθεί ένας χώρος στο παλιό κτίριο που είναι στη Γαριβάλδη. Το Πέτρινο. Το λαογραφικό. Ακριβώς, είχε παραχωρηθεί και ένας χώρος και ο Σύλλογος έκανε και μαθήματα. Μάλιστα. Το πρώτο εργαστήρι δηλαδή ζωγραφικής του Δήμου ήταν με προσφορά του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων εκείνη την εποχή. Και έκανε και μαθήματα ζωγραφική, δηλαδή. Σε όποιον ενδιαφέρονταν. Και μικρά παιδιά και σε μεγάλο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είχε μια δραστηριότητα με εκθέσεις στα Τρίκαλα. Οργάνωσε πανθεσσαλικές εκθέσεις τότε, δηλαδή από το 1984 μέχρι τα περίπου τις αρχές, τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Ναι. Είχε έντονη δραστηριότητα. Και... Μετά έγινε, έπεσε. Υπήρξε μια κοιλιά, ας το πούμε έτσι λαϊκά. Για ποιο λόγο μπορούμε να πούμε. Και εσωτερικές, έτσι, ας πούμε, έρηδες ανταγωνισμοί. Ναι. Αλλά νομίζω ήταν και το γεγονός ότι δεν είχαν πλέον, ας πούμε, το χώρο που είχαν την προηγούμενη δεκαετία. Ναι. Δεν υπήρχε χώρος για συγκέντρωση, και ειδικά για να αναδείξει κανείς, ας πούμε, μια δραστηριότητα πέρα από το να περιμένουμε να έρθει ένα χρονικό διάστημα να κάνουμε μια έκθεση ομαδική όλα τα μέλη του Συλλόγου. Αυτό ήταν και είναι πρόβλημα στο Σύλλογο. Ισχύει αυτό, συνεχίζει μέχρι σήμερα. Γιατί δεν έχει. Γιατί έτσι όμως δεν λύθηκε, δεν βρέθηκε να λυθεί αυτό το θέμα. Βρήκα το Σύλλογο. Πόσο χρόνια είστε κιόλας πρόεδρος? Είμαι στο Σύλλογο εγώ από το 10. Από το 10. Και είμαι πρόεδρος από το 12. Από το 12. Ο Σύλλογος όταν εγώ μπήκα ήταν πρόεδρος η Λαμπρινή Κακλαμάνη, η οποία έκανε σταθερά τις ομαδικές εκθέσεις κάθε χρόνο, είτε στο Πνευματικό Κέντρο αρχικά πριν γίνουν τα γραφεία του Δήμου, μετά στο χώρο του Τζαμιού, αλλά και υπαίθρια στο... που γινόταν παλιά, αν θυμάσαι, αν άκουσες μάλλον, γιατί είσαι και μικρός, που γινόταν έκθεση βιβλίου στην Ασκληπιού. Α, ναι, μπράβο, ναι, το θυμάμαι, και παράλληλα και ο Σύλλογος έκανε και κάποιες δραστηριότητες εκθεσιακές σε αυτόν τον χώρο. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Βρήκα ένα σύλλογο, δηλαδή, ο οποίος ήταν ήδη δραστήριος, δεν μπορώ να πω εγώ ότι
ο σύλλογος, ας πούμε, έτσι, καταλαβαίνεις, δεν θέλω. Να πούμε κιόλας έτσι πέρα, λίγο για να μάθει και ο κόσμος. Ποιοι μπορούν να έρθουν να γραφτούν στο σύλλογο, ποιοι μπορούν να έρθουν να... Ο σύλλογος δέχεται ως μέλη του, ναι, κάθε άνθρωπο ο οποίος αγαπάει την τέχνη της ζωγραφικής και ασχολείται είτε με τη γλυπτική, εικαστικές κατασκευές, ακόμα και διακόσμηση. Που είναι τώρα έτσι και πιο μόδα, ας το πούμε, ναι, έτσι, και πολλοί κόσμοι ασχολείται με τη διακόσμηση. Πολύ ωραία. Δέχεται μέλη του, δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι κάποιος απόφυτος κάποιας σχολής. Να είναι επαγγελματίας, δηλαδή. Να είναι επαγγελματίας. Εννοείται ότι δεν αποκλείονται οι επαγγελματίες, εννοείται. Ίσα-ίσα και θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχουν και να παίρνουμε και εμείς ερασιτέχνες τη γνώση που έχουν. Οι επαγγελματίες. Υπήρχε και κριτική από τους επαγγελματίες να πούνε ότι πάντα οι ερασιτέχνες και φτιάχνουν ένα σύλλογο και τέτοιο. Υπήρχε κάποιο τέτοιο θέμα. Όχι, γιατί μπορούσε να μπει οποιοδήποτε. Αρκεί να είναι το νομού Τρικάλων. Μάλιστα. Ο σύλλογος δηλαδή είναι σύλλογος ερασιτεχνών και επαγγελματιών ζωγράφων και εικαστικών του νομού Τρικάλων. Αυτός είναι και ο επίσημος τίτλος. Αναγνωρισμένος στο. Στο πρωτοδικείο κανονικά, δηλαδή έτσι. Μάλιστα. Με όλα τα στοιχεία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ ανέλαβα το σύλλογο το 2012. Από τότε εξακολουθήσαμε να κάνουμε τις εκθέσεις αυτές, μια φορά το χρόνο δηλαδή, μεγάλη ομαδική έκθεση, στο τζαμί τα πρώτα χρόνια τα περισσότερα. Και από τη στιγμή που λειτουργήσε το Μουσείο Τσιτσάνι στην αίθουσα πάνω, που άλλαξε τώρα χρήση, εκεί κάναμε 2-3 χρόνια, ας πούμε, τις εκθέσεις μας. Κάναμε πέρυσι, νομίζω και πρόπερσι, κάναμε στο κάτω στα Λουτρά, στο δίδυμο, στα Θωμανικά Λουτρά. Και φυσικά ευχαριστούμε και τους υπεύθυνους του Μουσείου, αλλά και την εφορία αρχαιοτήτων, την κυρία Κρυσταλία, για την παραχώρηση πάντα, χωρίς κανένα πρόβλημα στο Σύλλογο. Πολύ ωραία. Κάναμε επίσης, στα πλαίσια των εκθέσεων, κάποιες δράσεις, γιατί βλέπαμε ότι όταν έρχονται τα παιδιά στις εκθέσεις, στο τζαμί είδες, εκεί μαζεύονται το απόγευμα, το καλοκαίρι, έχουν παιδωμάνοι, μπαίναν, βγαίναν, ας πούμε, εκεί δείχναν ενδιαφέρον ιδιαίτερο. Κάναμε μία κίνηση προς τα σχολεία και καλέσαμε τα σχολεία να έρχονται, να επισκέπτονται την έκθεση. Έρχονται πολύ τα σχολεία και επισκέπτονται την έκθεση, λοιπόν, και βάλαμε τα παιδιά να ζωγραφίζουν, τα παιδιά των σχολείων, εκεί με υλικά του συλλόγου, να ζωγραφίζουν και αυτό το ομαδικό έργο των παιδιών ή τα ατομικά τα εκθέσαμε εκεί στο χώρο του τζαμιού, τα πήραν μαζί τους, μετά τα πήγαμε στα σχολεία τελειωμένα και στεγνωμένα. Πολύ ωραία, έτσι. Πολύ ωραία. Έγινε μια δραστηριότητα δηλαδή η οποία ανακάτεψε και άλλον κόσμο μέσα και αυτό μας έκανε να γνωρίσουμε κάποιους σχολείων, δασκάλων, ας πούμε έτσι, οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον για άλλου είδους συνεργασία από εκεί και πέρα, ναι, με πρόσκληση να πάμε εμείς στα σχολεία. Πολύ ωραίο. Να καθοδηγήσουμε τα παιδιά ή να δημιουργήσουμε κάποιες τυπογραφίες στον χώρο των σχολείων, ώστε να έχουμε... Ξεκίνησε αυτό με μια δωρεά έργο, ας πούμε. Αυτό πότε ξεκίνησες για να... Αυτό ξεκίνησε από το 15 μέχρι το 17 δηλαδή, είναι αυτή η διετία με την οποία ασχοληθήκαμε πολύ με τα σχολεία. Πολύ. Με την πρόσκληση να έρθουν σε εμάς, αλλά και με το να ανοίξουμε ένα δρόμο να πηγαίνουμε εμείς στα σχολεία. Πολύ. Ξεκίνησε με το 3ο δημοτικό, το 32ο δημοτικό σχολείο. Ωραία. Στο οποίο δωρήσαμε έργα τα οποία ζωγράφησαν καλλιτέχνες, είτε επί τούτου, είτε είχαν έργα τα οποία ταιριάζαν δηλαδή να μπουν σε ένα σχολικό περιβάλλον, ώστε να διακοσμηθούν οι αίθουσες που κάνουν μάθημα τα παιδιά. Πολύ ωραία. Τελικά υπήρξε ενδιαφέρον, υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον για τη ζωγραφική και τα εικαστικά από τους τεκανούς, γιατί... και στα πλαίσια των εκθέσεων, αλλά και σε όλη αυτή τη δραστηριότητα, όπου είχαν εμπλοκή μέσα και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, καταλαβαίνεις, ας πούμε, ναι, έτσι. Ναι, 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 ναι. Φυσικά σε άλλα σχολεία περισσότερο, σε άλλα σχολεία λιγότερο. Υπήρξε και σχολεία που μας αντιμετώπισαν σαν συνεργείο, ας το πούμε έτσι. Σοβαρά. Και λέγανε αυτό θέλουμε, έτσι κάνετε. Τέλος πάντων, ναι. Όλα είναι μέσα. Όλα είναι μέσα. Όλα είναι μέσα. Εντάξει, έφτασε στα ωριά της αυτή η δραστηριότητα, όχι πως δεν υπάρχουν ακόμα απομεινάρια. Έχουμε ακόμα δηλαδή... Συνεχίζεται δηλαδή.
Υπάρχουν 2-3 άτομα του συλλόγου δηλαδή, τα οποία το κάνουν πλέον και προσωπικά για το σχολείο της γειτονιάς τους. Ή των παιδιών. Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και τη δραστηριότητα που κάναμε το 18-19, που ήταν με τα καφάω, που ήταν επίσης μια πολύ καλή, πιστεύω, ας πούμε, έτσι, κίνηση. Είχα μια πρόταση από την πλευρά του Δήμου, μέσω του ΟΤΕ, να πάρουμε την άδεια από τον ΟΤΕ φυσικά, και μας υπέδειξε ο ΟΤΕ ποια καφάω, ας πούμε, μπορούμε να... να φτιάξουμε, οπότε έγινε και αυτό. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο και ομόρφωνε και την πόλη του Τρικάλα. Ναι, ναι, το και Τρικάλα. Έτσι νομίζω, ας πούμε, ότι... Κοίταξε λες τώρα, η τέχνη δεν έχει νόημα να είναι κλεισμένη. Δεν έχει νόημα, δηλαδή, έχει ένα νόημα για τον καλλιτέχνη. Ναι. Το να είμαι εγώ στο χώρο μου, ας πούμε, και να κάνω αυτό που μου αρέσει, να ζωγραφίζω και να κάνω. Αλλά αυτό που βγαίνει, θέλεις εκ των πραγμάτων να το επικοινωνήσεις. Θέλεις δηλαδή κάποιος να το δει. Δεν είχε να κάτσω εγώ να το κοιτάω δηλαδή και να το χαίρομαι. Σωστό, εννοείται. Είναι η φύση δηλαδή του γεγονότος όλου αυτού που θέλει να εμπλακεί και κάποιος άλλος. Ο οποίος θα πει α, έτσι, καλό. Ή πω, τι είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνω, δεν το βλέπω. Ας πούμε, δεν μ' αρέσει. Το μ' αρέσει και το δεν μ' αρέσει. Σωστό. Λοιπόν, είναι μέσα στα πλαίσια αυτά. Πολύ αυτό που γίνεται λοιπόν έξω και το βλέπει ο κόσμος και το οποίο γίνεται. Δεν γίνεται μέσα στα πλαίσια δηλαδή ότι σε πληρώνουν να πάνε να ζωγραφίσεις αυτό, έτσι, εθελοντικά. Εθελοντικά. Αυτό το, πιστεύω κάθε πολίτης, κάτι χρωστάει στον χώρο στον οποίο ζει, δραστηριοποιείται, απολαμβάνει ό,τι απολαμβάνει, κάτι πρέπει να δίνει και πίσω. Έτσι, ακριβώς. Έτσι, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω και το πνεύμα του συλλόγου δηλαδή έτσι, στα αυτό. Θέματα αυτά είναι αυτό. Επομένως, άμα θα λέγαμε τώρα, είναι γνωστός ο σύλλογος στα Τρέκαλα, δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο σύλλογος, ναι, είναι γνωστός ο σύλλογος, αλλά έχουμε τώρα αυτό το διάστημα. Και θα ακυκόμαστε και σε αυτό το ένα και χρόνο, ας πούμε, από την έκθεση που κάναμε με θέμα τη γυναίκα πέρυσι στο. Μπράβο, που το καλύψαμε και εμείς. Στα Οθωμανικά Λουτρά, που ήταν Μάρτιος, λίγο πριν που κλείσαμε δηλαδή εμείς και άρχισε η καραντίνα. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια είναι ότι πέρα από μια δράση που κάναμε στο ποτάμι στη γέφυρα τον Οκτώβριο που ήταν λίγο χαλαρά τα πράγματα. Του καλύψουμε γι' αυτό. Ναι, ναι. Είμαστε να είσαι καλά. Λοιπόν, το ευχαριστούμε το Τρικάλα έτσι κι αλλιώς. Να είσαι καλά. Έτσι, γιατί ο Τρικάλα πολιτισμός έχει μια βάση και έχει μια παράδοση. Έτσι. Και έχει πράγμα δηλαδή πίσω που έρχεται από παλιά και όχι μόνο στη μουσική που είναι γνωστό αλλά και στα καλλιτεχνικά και στους σημαντικούς ζωγράφους και μια γύρα να κάνει κανείς ας πούμε τώρα έτσι είναι άνθρωποι ας πούμε οι οποίοι είναι αξιόλογοι καλλιτέχνες εγώ δεν αναφερθώ σε αυτούς που είναι στο σύλλογο αλλά και εκτός συλλόγου μια γυρούλα εσύ μου είναι ο Λάμπρος ο Προβίδας που κάνουν σοβαρή δουλειά είναι η Πινελόπη Χιζοδήμου. Έχουμε δηλαδή. Η οποία δυστυχώς μας έφυγε τώρα, μας πήγε στην. Ο Ηλίας ο Κοτσίρας. Στην Καρδίτσα. Ο Τζιμούλης ο Θανάσης. Και ο κρυφός μου φίλος. Κρυφός το λέω, κρυφός, όχι φίλος μου κρυφός. Κρυφός ως καλλιτέχνης. Ναι. Το Θωμάς ο Δασκάλου. Ο οποίος είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός. Αλλά δεν εμφανίζεται. Τον είχα και καθηγητή του Θωμά. Δεν εμφανίζεται. Τα ανέφερα τα ονόματα, γιατί πραγματικά είναι γνωστά ονόματα στα Τρίκαλα. Για να δείξω δηλαδή ότι ο σύλλογος. Δεν έχει κανένα κόμπλεξ ας πούμε απέναντι στο... θέλουμε και θέλαμε πάντα να μπορούμε ακόμα και κοινές εκθέσεις να κάνουμε όλοι μαζί. Αυτό εμένα το όνειρό μου. Μια συνεργασία δηλαδή. Το όνειρό μου θα ήταν να γίνει μια έκθεση ανοιχτή με όλους τους τρικαλινούς καλλιτέχνες και του συλλόγου και εκτός συλλόγου. Το προσπαθέσετε αυτό, γιατί δεν είναι πάθο τώρα. Έχω κάνει κάποιες προτάσεις κατά καιρούς, αλλά δεν, δεν ευδοκίμησε. Δεν ευδοκίμησε. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά, αλλά τέλος πάντων, ο καθένας έχει το δικό του όραμα και το δικό του σχέδιο. Σωστά. Δεν ούτε παρεξηγούμε κανέναν, ούτε τίποτα. Το σήμερα, πώς βιώνεται σήμερα ο σύλλογος, γιατί είπατε και πριν για την τέχνη, ότι η τέχνη δεν μπορεί να είναι κλειστή. Κοίταξε, πιστεύω ότι τέτοιες φάσεις είναι δημιουργικές. Για τον καλλιτέχνη και ιδιαίτερα όταν απομονώνεσαι, γιατί το έργο θέλει απομόνωση. Αλλά τα ερεθίσματα που παίρνεις απ' έξω,
αυτά σε κλείνουν μέσα. Όταν κλείνεις υποχρεωτικά. Για μένα, παράδειγμα, η περσινή περίοδος, η πρώτη περίοδος, πρακτικά δηλαδή μέχρι το Μάιο, ήταν αρκετά δημιουργική. Ναι. Από εκεί και πέρα πέρασε ένα διάστημα πάρα πολύ κλειστό, που να μην έχει διάθεση δηλαδή να κάνεις κάτι. Με την έννοια ότι είναι πολύς ο χρόνος μπροστά που δεν φαίνεται τίποτα και όλο αυτό σαν να σε παγώνει για να κάνει. Όταν ξεκινήσεις όμως μετά ξανά πάλι. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές όμως νομίζω ότι για όλους πήγε καλά καλλιτεχνικά ως παραγωγή. Οπότε αν μπορέσουμε τώρα να κάνουμε κάτι φέτος, τώρα αυτό το καλοκαίρι μέχρι το φθινόπωρο. Ναι, αρχίζουν να ανοίγουν τώρα τα πράγματα. Αρχίζουν από αύριο να ξεκινάνουν και τα μουσεία και οι χώροι όλοι. Αλλά υπάρχει δυσκολία σε εμάς, επειδή είμαστε σύλλογος και θα πρέπει, ας πούμε, και να συγκεντρωνόμαστε, να συνεννοούμαστε, να βάζουμε τους στόχους από κοινού. Δεν μπορούν όλα να γίνουν μέσω του ίντερνετ, γιατί ούτε Σωστό. Όλοι βρίσκονται την ίδια στιγμή. Σωστό. Για να μπορείς. Ο καθένας έχει τη δουλειά του, τις δραστηριότητες του, το χρόνο του, ας πούμε έτσι. Τον Οκτώβριο, μέσα στο καλοκαίρι, πούμε, όταν τελείωσε η καραντίνα πέρυσι, κάνω μια προσπάθεια να συναντηθούμε το Συμβούλιο. Ναι. Κοίταξε, κάποιοι φοβήθηκαν να έρθουν. Είναι όλα μέσα. Δεν μπορείς να το. Δηλαδή, ήμασταν τρία άτομα αντί να είμαστε 7-8. Είναι λογικότατο. Οπότε, κάναμε μια κουβέντα, αλλά η κουβέντα δεν μπορούσε να πάει παρακάτω. Γιατί θες να έχεις, ας πούμε, να δημιουργηθεί ένα κλίμα και να δημιουργηθεί Σωστό. Μια κατάσταση. Είπαμε, εν πάση περιπτώσει, πέρυσι. Και επικοινωνήσαμε και με την φορεία αρχαιοτήτων για να, αν μπορούσαμε να κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι μια έκθεση. Μας συμβούλεψαν εκείνοι, επειδή ακόμα το πράγμα ήταν αυτό και πώς θα είναι και ποιοι θα είναι οι όροι και οι προποθέσεις, να αφήσουμε το καλοκαίρι να το πάμε για Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, όπως θυμάσαι, αρχίσαν ήδη πάλι τα κλεισίματα, ναι, δηλαδή ότι δύσκολο τούτο, δύσκολο εκείνο, ανεβαίνει από εδώ, ανεβαίνει Σωστό. Από εκεί. Οπότε δεν το επιχειρήσαμε καν. Για μας φέτος είναι και χρονιά εκλογική. Έχει συμπληρώσει διετία δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο και θα πρέπει, ας πούμε, να ανανεωθεί. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, επίσης χρειάζεται χρόνο και συνάντηση για μια ευκαιρία, να γίνει η διαδικασία. Είμαστε εκεί λοιπόν. Εγώ έχω προτείνει, ας πούμε, στους συναδέλφους ναι. από το φθινόπωρο ακόμα να προσανατολίζονται στη δημιουργία έργων με θέμα το 21. Το 21 όχι απαραίτητα από την Επανάσταση, αλλά όλα αυτά τα 200 χρόνια, ας πούμε, έτσι, γιατί και τη σκλαβιά και την Σωστό. Απελευθέρωση και τη δημιουργία του κράτους και όλα τα προβλήματα. Πολύ ωραία. Θέματα για να μπορούμε δηλαδή να κάνουμε αν όχι μια έκθεση με θέμα σχετικό, τουλάχιστον μέσα στην έκθεση, την ομαδική, ένα αφιέρωμα στο 21. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν μπορώ να έχω εικόνα όμως τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Ξέρω τι έκανα εγώ, τι έκανε ένας άλλος φίλος μου, ο οποίος έστειλε, ας πούμε, να δω τη δουλειά του. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξέρω πόσα έργα έχουμε φτιάξει. Μπορούμε να πούμε ότι κάνουμε ένα αφιέρωμα στο 21. Επομένως, το καλοκαίρι αυτό. Τώρα. Για τώρα, να... δηλαδή, αν εσύ τα δημοσιεύσεις στο site αυτό, έτσι, παρακαλώ πάρα πολύ τους συναδέλφους του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων να επικοινωνήσουν μαζί μου έτσι. Και να μου πούνε τι έχει κάνει ο καθένας και να προσανατολιστούν ξανά, να μπουν ξανά να βάλουμε το θέμα έτσι. Αυτό. Σε ένα πρόγραμμα έτσι, να κάνει το πράγμα. Ελπίζω ότι. Αν όχι νωρίς το καλοκαίρι, τουλάχιστον προς το τέλος του καλοκαιριού, θα μπορέσουμε να κάνουμε την ομαδική έκθεση. Τέλει. Και θα χαρώ πάρα πολύ αν θα έχουμε και αφιέρωμα στο 21. Το ευχόμαστε, Λάπουσκα, εννοείται. Αυτό είναι το μακάρι, να... το σχέδιο. Τώρα, αν θα μας βγει. Μάλιστα. Θα δούμε μέσα από τις εκδηλώσεις. Από τις εκδηλώσεις, είπατε για τις εκδηλώσεις, αλλά εσείς ποια έχετε ξεχωρίσει στα χρόνια που είστε πρόεδρος. Από τις εκδηλώσεις που διοργάνωσε, τις εκθέσεις που έχει κάνει ο Σύλλογος. Κοίταξε, ήταν μεγάλη εκδήλωση αυτή που κάναμε για τα 30 χρόνια του Συλλόγου, γιατί ανοιχτήκαμε προς τα έξω, συνεργαστήκαμε με τον Δημήτρη τον Κρούπη, με την Λέλα την Κατεχάκη,
για να δημιουργήσουμε ένα λεύκομα με έργα βιογραφικό και έργα των όσων συναδέλφων, ναι, ναι, δηλαδή προσφέρθηκαν 55 άτομα, δεν ήταν, δεν είναι μικρό, πολλά. Έτσι, και με το εξέδωσε ο κύριος Τρούπης αυτό και το έχουμε και στις εκθέσεις μας και το βλέπει ο κόσμος. Πολύ ωραία. Έχουμε δώσει στις υπηρεσίες σε όλους, δηλαδή, έτσι, να, ένα πρόσωπο του συλλόγου, δηλαδή, το οποίο φαίνεται λιγάκι. Τέλεια. Αυτό ήταν σπουδαία εκδήλωση, έγινε στην Σουίτα, με καλεσμένους που μιλήσανε για την τέχνη και έτσι, είχε ένα άλλο, γιατί ήταν και ο δημοσιογραφικός χώρος μέσα, καταλαβαίνεις, είχε άλλη, αυτή δεν ήταν απλά, ας πούμε, άλλο μεγάλο γεγονός για μας ήταν τα μανάβικα που κάναμε, το χώρο για 40 μέρες, όσο είναι ο μήλος δηλαδή των ζωτικών, ναι. Εμείς ήμασταν στη γωνία εκεί ψηλάντου, απέναντι από το Κατόι. Είχαμε νοικιάσει αυτόν τον χώρο εκεί, ήταν κενό το μαγαζί αυτό. Το νοικιάσαμε, το καθαρίσαμε το αυτό γιατί ήταν χρόνια κλειστό. Και δημιουργήσαμε εκεί μία μόνιμη έκθεση όλο αυτό το 40ήμερο. Και παράλληλα, τα βραδάκια, κάναμε και κάποιες μουσικές εκδηλώσεις. Πολύ ωραίο. Κάναμε μια εκδήλωση για τη Φλόγα, που ήταν πάρα πολύ πετυχημένη, με καλεσμένο καλλιτέχνη, ας πούμε, έτσι, του σαξόφωνου. Νομίζω ότι αυτό έμεινε κιόλας πολύ στον κόσμο, κουβεντιάστηκε πολύ, γιατί ήταν και... Άρεσε στον κόσμο, δηλαδή. Άρεσε, ναι, πραγματικά, και για μας ήταν λίγο πάνω από τις δυνάμεις μας, αλλά τα καταφέραμε, το βγάλαμε πέρα. Θα ξαναπαναληφθεί, αν πούμε ότι επιστρέψουμε σε κάποια κανονικότητα και ξανά έχουμε το Μήλο, θα ξανακάνει. Ναι, αυτή η δράση δηλαδή στο Μήλο εδώ, πρώτο, δεύτερο χρόνο ξεκίνησε ο Μήλος, ο σύλλογος ήταν εδώ, εκεί στο κτίριο που ήταν το χαμόγελο του παιδιού. Ναι. Η πρώτη μας δηλαδή αυτή ήταν με το χαμόγελο του παιδιού. Η προσφορά έργων του συλλόγου. Πολύ ωραία. Για το, να τα πουλήσουν το χαμόγελο του παιδιού για τους δικούς τους σκοπούς. Και παράλληλα, ένα Σαββατοκύριακο από τη διάρκεια αυτή, 6-7 καλλιτέχνες του συλλόγου ήταν εδώ στο χώρο και ζωγραφίζανε επί τόπου κάποια έργα. Πολύ ωραία. Είναι, μιλάμε τώρα για το 12. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχουμε μια δραστηριότητα αρκετά έντονη για σύλλογος, γιατί οι συλλογικές διαδικασίες, δεν ξέρω πόσο έχεις εμπειρία, όσοι έχουν το ξέρουν πολύ καλά. Δεν είναι εύκολες. Όχι, δεν είναι εύκολες, γιατί θα πρέπει να γίνεται με τις πλειοψηφίες, θα πρέπει να γίνεται, ας πούμε, συνεννόηση. Έτσι. Και να διαμορφωθεί δηλαδή ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπει κάθε δραστηριότητα. Δεν είναι όπως το άτομο το οποίο λέει τώρα θα κάνω αυτό. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Η κυρία Ζιάκα κουράστηκε από πρόεδρος ή έχει ακόμα δυνάμεις να συνεχίσει. Εγώ είμαι λίγο άνθρωπος, ας πούμε, που όταν αναλαμβάνω κάτι δεν θέλω να το φέρω εις πέρας. Τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτό που πιστεύω δηλαδή είναι ότι όταν κανείς είναι πολλά χρόνια σε μια θέση, νομίζω ότι αυτό που είχε να προσφέρει, το έχει προσφέρει. Φοβάμαι δηλαδή ότι παραμένοντας, αρχίζει μια φθορά. Το καλό είναι να υπάρχει θεσμικά στο Σύλλογο, είναι τα 2 χρόνια. Ναι. 2 χρόνια το κάθε Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος, δεν υπάρχει περιορισμός βέβαια για τη θητεία του Προέδρου, είναι τα 2 χρόνια αυτά και μπορεί να ανανεώνεται, ας πούμε, όπως έγινε με μένα, ας πούμε, τώρα. Πολύ ωραία. Έχω συμπληρώσει 8 χρόνια. Από πίσω. Από πίσω, υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα, το δυναμικό δηλαδή που υπάρχει από πίσω, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν νέα παιδιά, τα οποία, νέα παιδιά, νέα στο σύλλογο και νέα στην ηλικία. Πολύ σημαντικό αυτό. Τα οποία για μένα είναι σε θέση να αναλάβουν το σύλλογο. Τώρα για εκείνους, αυτό θέλει συζήτηση μεταξύ μας δηλαδή, ναι, για να συνειδητοποιήσουν ότι όντως έχουν τις δυνάμεις και ότι όντως μπορούν, ας πούμε, να τα καταφέρουν. Γιατί, κακά τα ψέματα, εγώ θα ήθελα και για αυτό το λόγο που είπα και για προσωπικούς λόγους δηλαδή, να
να αποχωρήσω ως, από πρόεδρος, όχι από το σύλλογο. Όχι, το σύλλογο εννοείται, γιατί, φυσικά εννοείται. Και την εμπειρία μου και όλα τα ό,τι έχω αποκτήσει αυτά τα χρόνια, όπως γινόταν και με τις προηγούμενες προέδρους, είναι παρόντες πάντα και δίνουν, ας πούμε, το, και τη συμβουλή τους και τη γνώμη τους και όλα τα σχετικά. Έτσι ακριβώς. Θεωρώ ότι έχει δυνάμεις ο σύλλογος, έχει δυναμική. Πρέπει να αποκτήσει όμως και οίκημα. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το έχω θέσει από το 12 που... Πρέπει να γίνει, γιατί ένας ιστορικός σύλλογος με τόση δραστηριότητα είναι κρίμα. Σε όλους τους δημάρχους. Ο Δήμαρχος μου πιστεύω ότι θα βοηθήσει, έτσι. Γιατί είναι άνθρωπος που αγαπάει τον πολιτισμό. Έχει ευαισθησίες. Το έχουμε κουβεντιάσει αρκετά. Το έχει στο μυαλό του, το ξέρω. Αυτά τα σχέδια που έχει, δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, και πόσο μακριά θα πάει για να υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια που έχει για το σταθμό, τις αποθήκες του σταθμού, γιατί εκεί προγραμματίζει να γίνει ένα κέντρο επίσης πολιτιστικό, ας πούμε, ανάλογο του Ματσόπουλου και το... Έτσι. Μάλιστα, ευελπιστώ. Του είπα την προηγούμενη. Όταν ξεκίνησε η θητεία, όχι αυτή η θητεία, ναι. Και κόψαμε την πίθα του συλλόγου και του είπα, Δήμαρχε, και εμένα τελειώνει η θητεία μου και εσένα θα τελειώσει η θητεία σου και κανόνισε να μην... Να έχει λυθεί το θέμα. Να έχει λυθεί το θέμα αυτό, τέλος πάντων. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι σκαλωμένο, τέλος πάντων, δεν προχώρησε. Είμαστε ακόμα εκεί, δηλαδή, είμαστε ακόμα εκεί. Η διεύθυνση του συλλόγου είναι η διεύθυνση του Προέδρου και τελείωσε. Ευχόμαστε να προχωρήσει, γιατί πιστεύω θα βοηθήσει και να ξεκινήσετε πάλι και τα μαθήματα στα παιδιά, δηλαδή, αυτά τα ωραία. Αυτό θα ήταν ευχής έργων, γιατί πράγματι υπάρχουν και επαγγελματίες, όπως υπάρχουν παιδιά τα οποία τελειώνουν σχολές καλών τεχνών και κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Ξέρεις, ανοιγόμενοι προς τα έξω, μέσω του συλλόγου και πολλοί θα ήθελαν, εφόσον ας πούμε σπουδάσαν αυτό, να βιοπορίζονται κιόλας από αυτό, να μπορούν δηλαδή και να κάνουν κάποια μαθήματα, όπως λες, να αποκτήσουν κάποιες γνωριμίες, να μην φεύγουν από την πόλη, γιατί ένας νέος ο οποίος σπουδάζει είτε στη Φλόρινα, είτε στα Γιάννηνα, είτε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και γυρίζει πίσω στο χώρο του. Εγώ το πιστεύω ότι ο κάθε παιδί θέλει αυτό που γίνεται και αναπτύσσεται να το χαρίσει στην πόλη του, να το ζήσει στην πόλη του. Δεν θέλει να δώσει ό,τι καλό έχει, ας πούμε, σε έναν τόπο το οποίο... Ελλάδα είναι παντού φυσικά, αλλά τον τόπο το καθένας τον αγαπά και τον πονάει περισσότερο. Έτσι ακριβώς. Και θα έπρεπε να έχει αυτή τη δυνατότητα το παιδί των 25 χρόνων που τελειώνει σπουδές, δηλαδή να μπορεί να ξαναγυρίσει στα Τρίκαλα και να πιάσει τη ζωή του εδώ. Να ξεκινήσει εδώ. Αυτό στον χώρο της τέχνης και με την πανδημία τώρα που έγινε. Μας τα φτιάξανε. Ακόμα πιο δύσκολο. Πολύ ωραία, συμφωνώ απόλυτα. Να πλησιάζουμε στο τέλος. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα για εσάς ένα αφαίρωμα. Ό,τι θέλεις. Συγχωριστά. Το μέλλον. Πώς βλέπεις το μέλλον του συλλόγου? Μίλησα πριν για, μια δυναμική, ας πούμε, η οποία υπάρχει. Είστε αισιόδοξοι γενικά. Είμαι αισιόδοξη. Σαν άνθρωπος γενικά είμαι αισιόδοξη, αλλά και λόγω της δουλειάς δηλαδή που γίνεται μέσα στο σύλλογο, νομίζω ότι δεν ξέρω τώρα με τους τι κραδασμοί θα υπάρξουν λόγω, ας πούμε, της πανδημίας, επειδή είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα που δεν έχουμε μαζευτεί, δεν έχουμε συναντηθεί. Και έχει επηρεάσει. Ναι, οπωσδήποτε έχει επηρεάσει. Είχε δημιουργηθεί μία τάση να μπαίνουν καινούργιοι άνθρωποι στο σύλλογο. Ήδη έχω τηλεφωνήματα από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μπουν στο σύλλογο. Υπάρχει δηλαδή μια συνεχής ανανέωση του δυναμικού. Έχουμε δηλαδή κάπου 70-80 μέλη εγγεγραμμένα. Είναι σταθερά εμφανιζόμενοι στις εκθέσεις 50-55. Σε κάθε συνάντηση, σε κάθε δραστηριότητα, 25-30 άτομα θα βρεθούν οπωσδήποτε να ακολουθήσουν. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια... αντικειμενικά δηλαδή, ότι δεν είναι η αισιοδοξία δικιά μου, ας πούμε, μόνο, αλλά αντικειμενικά έχει, ας πούμε, έχει τη δυνατότητα ο σύλλογος να συνεχίσει και να προχωρήσει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και πριν κλείσουμε, θα δει κάποιος τη συνέντευξη που μπορεί να μην ξέρει για το σύλλογο ή να τον έχει έτσι απλά κοστά. Πώς θα έρθει
σε επικοινωνία με το σύλλογο. Μέσω Facebook, φαντάζομαι. Στο Facebook, στο έχουμε Facebook. Μια σελίδα Σύλλογος των Καλλιτεχνών Ζωγράφων και μια ομάδα Σύλλογος των Καλλιτεχνών Ζωγράφων. Και μέσω των μηνυμάτων εκεί θα. Κάποιο email, υπάρχει κάποιο email του συλλόγου. Το mail το δικό μου είναι. Το δικό μου τηλέφωνο και το δικό μου mail, ας πούμε. Αυτά είναι που δίνω συνήθως για την επαφή όταν θέλουμε να κάνουμε μια προσωπική επαφή ή να πούμε κάποια πράγματα. Μάλιστα. Ωραία, για το κλείσουμε ένα δικό σας μήνυμα στους φίλους μας, στο www.trekalakarso.gr και να κλείσουμε. Το δικό μου μήνυμα είναι να μην τα βάζουμε κάτω, η ζωή πάντα νικάει και η τέχνη είναι κομμάτι της ζωής και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Αρκεί να βγούμε, δηλαδή από αυτό το τούνελ στο οποίο μπήκαμε και ελπίζω να βγούμε, ελπίζω ότι βγαίνουμε. Έτσι. Το ευχόμαστε, λόγο. Και καλή επιτυχία σε εσένα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, Και με αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα κλείνουμε, σας χαιρετούμε, σας ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας. Να ακολουθείτε το Trekala Culture.gr γιατί θα έρθουν και άλλες συνεντεύξεις. Θα γνωρίσουμε και άλλους συλλόγους εδώ στα Trekala που προσφέρουν πολύ μεγάλο έργο όπως ο Σύλλογος Ζωγράφων, των Καλλιτεχνών Ζωγράφων. Φιλιά πολλά, γεια σας.